Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τις προφητείες. Και λέω αφορά τις προφητείες διότι οι προφητείες είναι αποδείξεις, μεγάλες αποδείξεις, για το πώς ο Θεός προνόησε να μην μείνουμε στο σκοτάδι της άγνοιας. Βεβαίως, δεν είναι μόνο οι προφητείες που αποδεικνύουν την ύπαρξη και την πρόνοια του Θεού και την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι ο φυσικός κόσμος και το θαύμα της ζωής. Ο έναστρος ουρανός, ο οποίος είναι το απάβγασμα του μεγαλείου της δημιουργίας και η κορονής της δημιουργίας, το τέλος της δημιουργίας, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Το επισφράγισμα, θα λέγαμε, το επισφράγισμα της δημιουργίας. Αν δεν υπήρχε άγνοια στους περισσότερους ανθρώπους για το πώς ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο, που ο ίδιος ο κόσμος, ο έναστρος ουρανός, τα λουλούδια την άνοιξη, το χαμόγελο του μικρού παιδιού, μας πείθει ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει πρόνοια, ότι υπάρχει αγάπη του δημιουργού μας για τον άνθρωπο. Όλα αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία μας έχουν ενθουσιάσει σαν ανθρώπους να βλέπουμε τα θαύματα του Θεού. Όμως υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλουν κάποιες άλλες ατράνταχτες, όπως λένε, αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Αντράνταχτες αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού είναι οι προφητείες. Πώς είναι δυνατόν να μιλάει ο Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, για την έλευση του Μεσσία 1000 χρόνια πριν να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός? Πώς είναι δυνατόν να ξέρει τόσες εξονυχιστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του Μεσσία? Να ξέρει πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, από ποια γυναίκα, Παρθένο, σε ποιο μέρος, στη Ναζαρέτ, ότι θα φύγει για την Αίγυπτο, ότι θα επιστρέψει, ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος, ότι θα σταυρωθεί μεταξύ δύο παρανόμων, ότι θα παίξουν τα ρούχα του στον κλήρο. Ο Δαβίδ, πόσες προφητείες δεν αναφέρει για τον Χριστό μας? Ο Ιησούς Χριστός, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, είναι το πλέον προφητευμένο πρόσωπο της ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος, το ιστορικό πρόσωπο, ο θεάνθρωπος βέβαια, αλλά ας τον πάρουμε τώρα σαν ιστορικό πρόσωπο ανθρώπινο, που έχει προφητευθεί από 330 διαφορετικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Κανένα άλλο ιστορικό πρόσωπο δεν έχει προφητευθεί με τόσες προφητείες. Κανένα, ουδένα άλλο πρόσωπο. Ελάχιστα πρόσωπα έχουν προφητευτεί, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος στην προφητεία του Δανιήλ, την οποία θα την αναφέρουμε και αυτή την προφητεία του Δανιήλ, για να δείτε, αγαπητοί φίλοι, πόσο σοφά είναι διατεταγμένα τα πράγματα μέσα στην Ορθοδοξία και δεν υπάρχει κανένα σφάλμα ή κάτι που μπορούμε να βρούμε λάθος. Οι προφητείες λοιπόν είναι ένα ατράνταχτο στοιχείο, αφού τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι αρχαιολογικά ντοκουμέντα αναμφισβήτητης αξίας. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης είναι οπωσδήποτε και αυτά κλασικά ντοκουμέντα της υπάρξεως του Θεανθρώπου Χριστού και του Μεσσίου. Βέβαια, οι Εβραίοι για δικούς τους λόγους, για λόγους σοβινιστικούς, για το ότι ήθελαν να επικρατήσουν μέσω ενός κυρίαρχου βασιλέως, δεν δέχτηκαν την ταπεινότητα του Ιησού Χριστού και μάλιστα δεν μπορούσαν να διανοηθούν και να φανταστούν ότι αυτός που υπέφερε και σταυρώθηκε είναι ο Μεσσίας. Παρενόησαν δηλαδή, παρήκουσαν τους προφήτες, παρενόησαν τις γραφές και έτσι έφτασαν στο ολέθριο τέλος αυτό που έχουν, να βρίσκονται μακριά από το Μεσσία, τον οποίον αυτοί και οι προφήτες τους, η παλιά, η ρίζα των προφητών προφήτευσε. Μία πολύ σημαντική προφητεία έχει γίνει στην Γένεση,
είναι η προφητεία η οποία μιλάει για το θέμα του πρώτου Ευαγγελίου. Τι θα πει πρώτο Ευαγγέλιο? Ως γνωστόν, Ευαγγέλιο σημαίνει καλή είδηση. Κάτι το οποίο έχει σημαντικά καλή είδηση. Πρώτο Ευαγγέλιο λοιπόν γίνεται στον Παράδεισο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, στον Παράδεισο δόθηκε το πρώτο Ευαγγέλιο. Θα μιλήσουμε για αυτή την προφητεία, την πρωτοευαγγελική προφητεία, όπως λέγεται η προφητεία αυτή του Παραδείσου. Εκεί, για να θυμηθούμε πάλι τι διαδραματίστηκε, τι συνέβη, βλέπουμε τον Αδάμ μετά την παρακοή να κρύβεται μέσα στους θάμνους. Βλέπουμε τον Θεό να τον πλησιάζει και να του λέει «Φοβάμαι ο Αδάμ». Γιατί? Διότι σε παρήκουσα. Γιατί Αδάμ το έκανες αυτό? Διότι η Εύα έφταιγε. Γιατί η Εύα το έκανες αυτό? Διότι ο Όφης έφταιγε. Ο ένας έριχνε στον άλλον τις ευθύνες. Οι πατέρες μας λένε ότι αν ο Αδάμ είχε ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, δεν θα υπήρχε η πτώση. Όμως ο Αδάμ δεν ζήτησε συγχώρεση, επικολούθησε η πτώση και η έξοδος από τον Παράδεισο. Όμως πριν φύγουνε, ο Θεός λέει τα εξής βαρισίμαντα λόγια. Γυρίζει στον Όφη και του λέει, ο Όφης είναι ο αρχαίος διάβολος, ο δράκον. Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Εσύ θα του τηρήσεις μόνο την πτέρνα. Τι σημαίνει σπέρμα γυναικός? Δεν μπορούσε κανένας να διανοηθεί στην Παλαιά Διαθήκη και δεν ήταν άγνωστο. Ως γνωστόν η γυναίκα δεν έχει, έχει οάρια, δεν έχει σπερματοζωάρια, δεν έχει σπέρμα. Τι ήταν αυτή λοιπόν η έκφραση? Το σπέρμα της γυναικός. Απασχόλησε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό και ιδίως εκείνους που δεν είχαν εννοήσει ότι το σπέρμα της γυναικός ήταν ο ίδιος ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε άνευ ανδρός επί της γης και άνευ γυναικός στον ουρανό. Απάτορ λοιπόν είναι στη γη και αμήτωρ στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν το πρώτο Ευαγγέλιο σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος, λέει στο διάβολο, ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις, θα του δαγκώσεις μόνο τη φτέρνα. Θα τον τραυματίσεις λίγο. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε μεν από τη δραστηριότητα του διαβόλου και την κακία του διαβόλου, αλλά σαν αναμάρτητος δεν όφιλε να μείνει στο θάνατο, αλλά έπρεπε να αναστηθεί, διότι ο θάνατος ήρθε μετά την αμαρτία. Ο Θεός υπολόγισε τους ανθρώπους να τους κάνει αθάνατους, όμως οι άνθρωποι, εάν βέβαια δεν παρέβαιναν τις εντολές του, όμως οι άνθρωποι παρέβησαν τις εντολές του και ο Θεός αποφάσισε να σταματήσει την παρανομία των ανθρώπων με το θάνατο. Να λοιπόν που ο θάνατος έρχεται μετά την αμαρτία. Και η αμαρτία είναι θάνατος, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Το πρώτο Ευαγγέλιο λοιπόν είναι μια προφητεία μεγάλη, η οποία έρχεται να δέσει ακριβώς με την υπόθεση του Μεσσία. Ο θάνατος τεθανάτωτε, ο Άδης ελευθέρωτε. Ελευθερώνει τους ανθρώπους από τον Άδη ο Χριστός, τριήμερος κατεβαίνοντας στον Άδη, και έτσι ο θάνατος δεν έχει πια καμία εξουσία. Ο διάβολος παθαίνει αυτό ακριβώς που λέει το πρώτο Ευαγγέλιο. Του συντρίβεται η κεφαλή. Δηλαδή, τι θα πει συντρίβεται η κεφαλή του διαβόλου? Όχι τελειωτικά, αλλά με την Εκκλησία του Χριστού επί γης δημιουργείται η επί γης Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λοιπόν εννοεί όταν λέει ότι εσύ θα πάθεις συντριβή από το σπέρμα της γυναικός. Είναι μια ερμηνεία πάρα πολύ σπουδαία, η οποία υπάρχει βέβαια στις ερμηνείες των πατέρων, των πατερικών κειμένων μας. Να λοιπόν μια απόδειξη ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή. Ο Μωυσής δεν αντελήφθηκε αυτός, φαίνεται, τη μεγάλη σημασία της προφητείας αυτής, παρόλο που ο ίδιος τη διατύπωσε και την έγραψε, σαν
απεσταλμένος του Θεού, σαν μεσάζων μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μια άλλη μεγάλη προφητεία είναι η προφητεία που μιλάει ο Δανιήλ για τις επερχόμενες αυτοκρατορίες στη γη. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη αυτή η προφητεία, θα την πούμε όμως για να μην κουράσουμε με λίγα λόγια, διότι ο Δανιήλ, όπως ξέρουμε, στην εχμαλωσία που είχαν οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα διεκρίθη λόγω της ευνοίας του Θεού, έγινε ένας μεγάλος προφήτης του Ισραήλ, ο οποίος κράτησε τον Αβουχοδονόσορα από το να καταστρέψει τότε τους Ισραηλίδες, αλλά ήρθε σε σύγκρουση μαζί του, διότι δεν ήθελε να προσκυνήσει την εικόνα του, διότι αυτό αντιβαίνει μάλλον στην πρώτη εντολή του Θεού: δεν θα ποιήσεις και δεν θα προσκυνήσεις κανεί τίποτα άλλο εκτός από μένα το Θεό. Ο Ναβουχοδονόσορ λοιπόν, αυτή η δεύτερη προφητεία σημαίνει πολλά, διότι μιλάει για το μέλλον της ανθρωπότητας ο Δανιήλ εδώ σε αυτή τη δεύτερη προφητεία, ενώ στο ένατο κεφάλαιό του μας μιλάει για το Μέγα Αλέξανδρο. Προφητεύει το Μέγα Αλέξανδρο. Η προφητεία αυτή του Δανιήλ έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία γιατί μιλάει για τις αυτοκρατορίες της ανθρωπότητος μέχρι την τελική αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Και εφόσον βρισκόμαστε σε εσχατολογικούς χρόνους, αγαπητοί φίλοι, έχει αξία να την αναφέρουμε. Είναι λοιπόν ο Δανιήλ μπροστά σε ένα φοβερό δίλημα. Ή να χάσει τη ζωή του ή να μιλήσει στον Ναβουχοδονόσορα, στο μεγάλο χρυσό βασιλέα της Βαβυλώνος. Και πώς εξελίχθηκε η υπόθεση? Ο Ναβουχοδονόσορας είδε ένα όνειρο το οποίο τον κατατρόμαξε. Το όνειρο αυτό δεν το θυμότανε, το ξέχασε το πρωί τα σηκώθηκε. Και ζήτησε από τους επαϊδούς και μάγους της Βαβυλώνος να του θυμίσουν το όνειρο αφενός και αφετέρου να του δώσουν και την ερμηνεία του ονείρου. Και οι άνθρωποι αυτοί είπανε, οι μάγοι της Βαβυλώνος και οι επαϊδοί και οι ονειροκρίτες ή μάλλον οι ερμηνευτές των ονείρων είπανε, βασιλιά δώσε μας την ευκαιρία να σκεφτούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Εκείνο όμως που ζητάς να σου βρούμε και το όνειρο και την ερμηνεία του ονείρου είναι παράλογο. Θα μπορούσαμε να μας πεις εσύ το όνειρο και εμείς να το ερμηνεύσουμε. Αυτό είναι κάτι που είναι εφικτό. Ο Ναβουχοδονόσορ, όπως ήταν απόλυτος μονάρχης, τους είπε ότι αν δεν μου βρείτε το όνειρο και την ερμηνεία του ονείρου, θα σας εξοντώσω και θα δημεύσω τις περιουσίες σας. Θα περάσετε διαστόματος μαχαίρας. Κατατρομαγμένοι λοιπόν αυτοί, δεν ήξεραν τι να κάνουν μέχρι που άρχισε ο Ναβουχοδονόσορ να συλλαμβάνει πολλούς από αυτούς και να τους εκτελεί. Τότε σκέφτηκαν να φωνάξουν και τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν νέος τότε στην ηλικία, λαμπρός λόγω του ότι είχε μεγάλη πίστη, μεγάλη δύναμη πίστεως, και ο οποίος έδωσε στον Ναβουχοδονόσορα την εξής απάντηση. Αφού του ζήτησε πρώτα να προσευχηθεί στο Θεό για να δει τι ακριβώς θα του δώσει ο Θεός σαν ερμηνεία του ονείρου του βασιλέα, του μεγάλου βασιλέα του Ναβουχοδονόσορα. Προσευχήθηκε λοιπόν στο Θεό όλο το βράδυ ο Δανιήλ και το πρωί σηκώθηκε από την προσευχή γεμάτος θάρρος και πεποίθηση, αφού ο Θεός πραγματικά του είχε δώσει και το όνειρο του βασιλιά και την ερμηνεία του ονείρου. Ποιο ήταν το όνειρο? Το όνειρο ήταν το εξής. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε δει ένα άγαλμα. Είχε δει ένα χρυσό άγαλμα απαστράπτων στη μέση μιας ερήμου. Το άγαλμα είχε φοβερή όψη, πανύψηλο, τεράστιο, σαν τον κολοσσό της Ρόδου ας πούμε, με απαστράπουσα κεφαλή που τον τύφλωνε.
Ο Δανιήλ τον επλησίασε και του είπε: «Βασιλιά, αυτό το όνειρο είδες. Είδες το άγαλμα της ιστορίας. Είδες τη μεγάλη υπόθεση του κόσμου. Σε αξίωσε ο Θεός να σου δώσει ένα όραμα στο οποίο πολλοί άνθρωποι θα μάθουν τι θα συμβεί στον κόσμο». Ο Ναβουχοδονόσορ τότε, από ό,τι μας λέει το κείμενο, το παραδέχτηκε, και όχι μόνο αυτό, αλλά προσκύνησε και τον Δανιήλ σαν εκπρόσωπο και μεγάλο προφήτη του αληθινού Θεού και του έδωσε αξιώματα. Ζήτησε όμως και την ερμηνεία του ονείρου. Του είπε ο Δανιήλ: «Όταν είδες αυτό το όραμα, όταν είδες αυτό τον κολοσσό, τον χρυσό κολοσσό μπροστά σου, φοβήθηκες τόσο πολύ που έχασες, σαν να έχασες τις αισθήσεις σου και το μυαλό σου σάλεψε, θόλωσε. Ο Θεός όμως ήθελε να σου το δείξει αυτό, γιατί υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Ο σοβαρός λόγος είναι ότι θα πρέπει να ξέρεις ότι μετά από σένα έρχονται άλλες αυτοκρατορίες. Η δικιά σου είναι η χρυσή κεφαλή που είδες του αγάλματος. Όμως πιο κάτω, στο άγαλμα αυτό, παρουσιάζονται άλλες αυτοκρατορίες που είναι τα χέρια του αγάλματος, τα οποία είναι αργυρά και είναι η Μίδο-Περσική βασιλεία. Οι Μίδοι και οι Πέρσες, οι οποίοι ταλαιπώρησαν ιδιαιτέρως τους λαούς, τους τότε λαούς και την Ελλάδα, με τους μυδικούς πολέμους, όπως ξέρουμε, με τις μάχες εκείνες τις φοβερές, τις ναυμαχίες της Αλαμίνος, τη μάχη του Μαραθώνος και όλα τα άλλα, τα οποία μας ανυπολόγιστες ζημιές μας έκαναν λοιπόν και οι Πέρσες. Σαν μαρτυρικό έθνος έχουμε να επιδείξουμε πολλές πληγές στη διάρκεια της ιστορίας, και υπάρχουν και πληγές από τότε. Ο Ναβουχοδονόσορ άρχισε να τρέμει, διότι πραγματικά κατάλαβε τη θεϊκή δύναμη της ερμηνείας του ονείρου του Δανιήλ, και εντυπωσιασμένος του λέει: «Σε παρακαλώ, συνέχισε να μου ερμηνεύεις τι πρόκειται να γίνει στον κόσμο». Βέβαια αυτά διασώνονται και υπάρχουν στις προφητείες του Δανιήλ, και κάθε ορθόδοξος, κάθε χριστιανός μπορεί να έχει πρόσβαση και να δει τι σημαίνει και τι συμβαίνουν με όλα αυτά τα θέματα. Πιο κάτω λοιπόν βλέπει μια τρίτη βασιλεία μετά τη Μηδοπερσική, που είναι η βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο τρίτος κατά σειράν αυτοκοσμοκράτορας μετά τον Ναβουχοδονόσορα, τους Πέρσες, τους Μηδοπέρσες και το Μέγα Αλέξανδρο. Μετά έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Μετά έχουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία κρατάει και αυτή ένα διάστημα. Και ίσως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι εκείνη που χαρακτηρίζει και τις σύγχρονες μετέπειτα, διότι είναι τέσσερα τα θηρία που βλέπει ο Δανιήλ. Και τέλος έρχεται η Αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, η οποία είναι μια αναπαλαίωση της Βαβυλωνιακής και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι η αυτοκρατορία η τελική του Αντιχρίστου, του καταστροφέως, του ολετήρα της ανθρωπότητος, του Αβαδόν, εκείνου που έχει εξουσία από το Θεό να καταστρέψει. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η προφητεία του Δανιήλ προς τον Ναβουχοδονόσορα, η οποία καταγράφεται μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, και συνιστώ στους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε να την διαβάσουν. Όμως, όπως είπαμε, σε ένα άλλο κεφάλαιο υπάρχει μια άλλη προφητεία, η οποία μιλάει για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολλά χρόνια πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο, 200 χρόνια πριν περίπου, έρχεται κάποιος, ο Δανιήλ, ο οποίος λέει: «Θα δώσω ερμηνείες, θα μιλήσω για κάποιον άλλον, ο οποίος θα έρθει μες στην ιστορία και θα δημιουργήσει μεγάλο κράτος, το οποίο θα χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά βασίλεια». Και πώς έχει αυτή η προφητεία? Ήρθε σε έκσταση ο Δανιήλ και
είδε ξαφνικά μπροστά του έναν κρυό. Έναν κρυό με δύο κέρατα, δικέρατο κρυό, ο οποίος έπινε αμέριμνο σε μια λίμνη νερό. Ξαφνικά όμως μέσα από τα χόρτα βγαίνει ένας μονοκέρατος ή μονόκερος τράγος, μεγαλύτερο ζώο από τον κρυό, το οποίο έρχεται κατευθείαν με ορμή επάνω στον κρυό, τον ποδοπατεί, τον εσυντρίβει, τον εκαταπατάει και τον εθάβει κατά κάποιο τρόπο μέσα στο χώμα. Ο Δανιήλ έντρομος παρακολουθεί το συμβάν αυτό και όταν ξέφυγε από την έκσταση, βγήκε από την έκσταση μάλλον του οράματος, με κλάματα ζήτησε από τον Θεό να του εξηγήσει και να του πει τι ήταν αυτό το συμβάν που είδε μπροστά του, ένα φοβερό κρυάρι, ένα φοβερό τράγο να πατάει έναν κρυό, να τον ποδοπατεί και να τον συντρίβει. Και ο Θεός άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει, Μιχαήλ, δώσε στον Υιό του ανθρώπου την εξήγηση του ονείρου, του οράματος. Ποια ήταν η εξήγηση του οράματος? Του την είπε ο άγγελος του Δανιήλ. Παρουσιάστηκε ένας άντρας, άσπρο φορεμένος, απαστράπτον στο πρόσωπο, ο οποίος του είπε αυτό που είδες, ο κρυός που ήταν στο ποτάμι ήταν ο Πέρσης βασιλιάς. Εκείνος ο τράγος που βγήκε μέσα από τα χόρτα και έπεσε πάνω στον κρυό είναι ο Έλλην βασιλιάς Εκδισμών, ο οποίος συντρίβει το Μηδοπέρση βασιλιά. Αυτά 200 χρόνια πρώτης εμφανίσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του οποίου συνέχισε το κέρας. Κέρας, όπως ξέρουμε στα ζώα, είναι η δύναμη των ζώων, βρίσκεται στο κέρας, του οποίου το κέρας, το ένα κέρας, χωρίζεται σε 4 διαφορετικά τμήματα. Αυτά τα 4 διαφορετικά τμήματα είναι τα 4 βασίλεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως ξέρουμε από την ιστορία, χωρίστηκε στους 4 επιγόνους, διότι δεν είχε παιδιά ο Μεγάλος Αλέξανδρος, δεν άφησε δικούς του ανθρώπους, ξέματος συγγενείας, αλλά άφησε τους 4 επιγόνους του, οι οποίοι κράτησαν αρκετό χρονικό διάστημα, θα λέγαμε, μετά όμως διχόνοιες, τα ιστορικά όπως ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου έφτασε μέχρι την εποχή των Ρωμαίων. Η διάδοχος αυτοκρατορία είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αυτό λοιπόν, ποιος μπορεί να πει ότι δεν περικλεί μέσα του τις δυνατότητες της προφητείας και της αλήθειας της προφητείας που έχει ο Θεός? Κανείς. Οι προφήτες λοιπόν είναι μια μεγάλη απόδειξη για το τι ο Θεός δημιουργεί στον κόσμο, για το τι ο Θεός δίνει στους ανθρώπους του, για το τι ο Θεός έχει γραμμένο στα βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για να μας πληροφορήσει και να μας δώσει αποδείξεις περί της υπάρξεώς του, περί της προνοίας του, αφού ο Θεός φαίνεται στα γραπτά αυτά σαν να έχει δει όλο το ιστορικό της ανθρωπότητας να διαδραματίζεται μπροστά του, και από εκεί μας δίνει με την ελεύθερη βούληση ο καθένας δρά, και στο τέλος ο Θεός μας γράφει «Εκείνος θα προδώσει το Χριστό για 30 αργύρια». Είναι ο Ιούδας, ο οποίος δεν παίζει το ρόλο, αλλά με την ελεύθερη βούλησή του προδίδει, ξέρει ο Θεός ότι θα προδώσει, με την ελεύθερη βούλησή του επαναλαμβάνω, διότι ο Θεός δεν περιορίζει την ελεύθερη συνείδησή μας, γιατί αν περιόριζε την ελεύθερη συνείδησή μας δεν θα μπορούσε να μας κρίνει. Τα ζώα δεν έχουν ελεύθερη συνείδηση, δεν θα υποστούν κρίση. Ο άνθρωπος όμως έχει ελεύθερη συνείδηση, έχει προαίρεση, θέλει ή δεν θέλει κάτι, θέλει να είναι με το Θεό, δεν θέλει να είναι με το Θεό, και γι' αυτό θα κριθεί. Αυτό λοιπόν ήταν μια απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στην ιστορία και δίνει στους εκλεκτούς του ανθρώπους, τους προφήτες, τα οράματα, τα οποία έχουν σχέση και άμεση σχέση με τη δική μας ζωή, με τη δική μας απόδειξη περί πίστεως.
Θα αναφέρω άλλη μία προφητεία, η οποία αφορά αυτή τη φορά την Καινή Διαθήκη, είναι η προφητεία του Κυρίου μας, η οποία μιλάει για την Ιερουσαλήμ. Όταν πήγανε στην Ιερουσαλήμ, ο Χριστός και οι μαθητές του, οι μαθητές θέλησαν να δείξουν στο δάσκαλο την ομορφιά, το κάλος του Ναού του Σολομώντος. Πραγματικά ο Ναός του Σολομώντος σαν αρχαίο αρχιτεκτόνημα ήταν θαυμάσιο, είχε τόνους χρυσάφι η σκεπή του, είχε κέντρος του Λιβάνου περιτυχισμένος μέσα με κέντρος του Λιβάνου, αν και δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος, εντούτοις ήταν ένα αριστούργημα τέχνης και αρχιτεκτονικής. Όμως ο Κύριος κοίταξε περίλυπος τον ναό, δάκρυσε μάλιστα όπως μας λέει το Ευαγγέλιο και είπε: «Βλέπετε αυτό το ναό, δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα». Πέρασαν 37 χρόνια από τη στιγμή που το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Και μετά από 37 ακριβώς χρόνια, από το 33 μέχρι το 70, που είναι 37 χρόνια, το 70 μετά Χριστόν, έρχεται σαν λέλαπα και πέφτει επάνω στην Ιερουσαλήμ ο ρωμαϊκός στρατός του Τίτο, του αυτοκράτορος, και τα κάνει όλα ερείπια. Ισοπεδώνει τελείως την Ιερουσαλήμ, το ναό τον εκαταστρέφουν εκ θεμελίων, αν και είχαν ρητή διαταγή από τον αυτοκράτορα να μην πειραχθεί ο ναός. Για ευνόητους λόγους ήθελε να τον μεταφέρει, φαίνεται, στη Ρώμη. Όμως δεν βρήκε ούτε μία πέτρα. Η λύσα και η μανία των στρατιωτών των Ρωμαίων ήταν τέτοια που έβγαλαν τον ναό από τα θεμέλια και δεν έμεινε πραγματικά μία πέτρα πάνω στην άλλη, όπως λένε και οι ιστορικοί, ο Ιώσυπος και πολλοί άλλοι ιστορικοί, και έτσι βγήκε η προφητεία του Ιησού Χριστού που λέει: «Δεν θα μείνει εδώ πάνω πέτρα πάνω στην πέτρα». Οι Εβραίοι τότε επλήρωσαν κατά κάποιο τρόπο για τα εγκλήματα που είχαν κάνει μέχρι τότε και το φρικτότερο έγκλημα που έκαναν, της θεοκτονίας, να σκοτώσουν τον ίδιο το Θεάνθρωπο Χριστό, και είναι ένα που βαρύνει όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους Εβραίους αλλά και εμάς, γιατί και εμείς σήμερα με τις πράξεις μας επαναλαμβάνουμε τη θανάτωσή του και τη σταύρωσή του, ξανασταυρώνουμε δηλαδή τον Χριστό. Και αν ερχόταν πάλι ο Χριστός στη γη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι άρχοντες της γης, αν έβλεπαν τη δόξα που θα είχε, τα θαύματα που θα έκανε από ζηλοφθονία και από το γεγονός ότι θα τους καταργούσε όπως κατάργησε παλιότερα και τους γραμματείς και φαρισαίους, θα πρότειναν την εκτέλεσή του και θα προσπαθούσαν να τον εξουδετερώσουν, όπως έπραξαν και οι Εβραίοι μέσω των Ρωμαίων. Αυτή λοιπόν η προφητεία, η μεγάλη αυτή προφητεία περί του ναού της Ιερουσαλήμ, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ήταν η μεγάλη σφαγή των Εβραίων. 1 εκατομμύριο Εβραίοι χάθησαν τότε και 1 εκατομμύριο περίπου έγιναν πρόσφυγες, πήγανε στα άλλα κράτη να σωθούν από τη μανία, από τη καταστροφική μανία των Ρωμαίων, οι οποίοι τους κατεδίωξαν πάση θυσία να τους τελείως να τους αφανίσουν από προσώπου γης. Βέβαια υπάρχουν και άλλες προφητείες μέσα στο 24ο κεφάλαιο, ότι η άλλη προφητεία, η μεγάλη, είναι ότι θα έρθει καιρός που η Ιερουσαλήμ θα ξαναπατηθεί από τους Εβραίους, και το είδαμε αυτό το 1968, να έρχονται πάλι οι Εβραίοι στην Ιερουσαλήμ και τώρα ολοκληρώνουν το σχέδιο αυτό της εγκαταστάσεώς τους πάλι στην πατρίδα τους, αφού βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης συνεχώς τους Εβραίους να πολεμούν, να πάρουν ολόκληρη την Ιερουσαλήμ και να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομώντος. Ένα άλλο σημείο ελεύσεως του Αντιχρίστου, γιατί θα εγκαθιδρυθεί μέσα στον ναό αυτό ο Αντίχριστος, είναι το σημείο της ελεύσεως του Αντιχρίστου και το σημείο της εισόδου του Αντιχρίστου μέσα στον ναό, τον καινούριο, στον ξαναχτισμένο ναό του Σολομώντος. Επειδή όμως υπάρχουν πολλά να πει κανείς πάνω στο θέμα του ναού του Σολομώντος, θα αφήσουμε το θέμα του ναού του Σολομώντος για μια άλλη φορά, που θα έχει σημασία εσχατολογική το θέμα αυτό, για να πούμε δύο λόγια
για την πληροφορία αυτή που μας δίνει ο Θεός, να είμαστε πιστοί, να είμαστε κοντά Του, να μην αρνηθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή παρόλες τις δυσκολίες που θα βρούμε, παρόλα τα μεγάλα εμπόδια που θα παρουσιαστούν στην ανθρωπότητα και ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια αντίχριστη, de facto αντίχριστη κατάσταση σήμερα, με μια τηλεόραση η οποία είναι καταστροφική κυριολεκτικά, έχει καταστροφικές δυνάμεις η τηλεόραση, γιατί εκεί παίζεται ένα ανθρώπινο δράμα, το δράμα του ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ζήσει και να βιώσει πράγματα μέσα από τη τηλεόραση, ενώ η τηλεόραση βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων του σκότους. Ανθρώπων που κινούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λίγοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και ελάχιστα πράγματα βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης, αγαπητοί φίλοι, που να είναι αληθινά, που να μιλούν για ορθοδοξία, για αγάπη και συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Αντιθέτως, η μέθοδος του διαβόλου είναι να προσπαθεί να μεγενθύνει το κακό και να ελαττώσει το καλό που γίνεται. Έτσι λοιπόν, στο μενού της τηλεοράσεως θα έχουμε εγκλήματα, πυρκαγιές, φόνους, απιστία ιερέων, ανθρώπους οι οποίοι σε μοναστήρια βασανίζουν κάποιους άλλους, και όχι πως δεν συμβαίνουν μεμονωμένα περιστατικά, βεβαίως συμβαίνουν, αλλά δεν μας δείχνουν τίποτα καλό. Δεν μας δείχνουν κάποιον ο οποίος έχει να προσφέρει κάτι καλό στην ανθρωπότητα, και το καλό τους, αυτό που δείχνουν σαν καλό, δεν είναι καλό. Είναι τεχνιέντος καλό, αλλά κατά βάθος κρύβει τα σπέρματα της πονηρίας και της κακίας. Τα πρότυπα λοιπόν των ανθρώπων της τηλεοράσεως, αυτό που προτείνουν στους νέους σαν συμπεριφορά και σαν ζωή, είναι φρικαλαίο, απέσιο και ακατάλληλο προς μίμηση. Και ξέρουμε τις διαστροφές που έχουν παρουσιαστεί σε μικρά παιδιά, τα οποία βλέπουν πάρα πολύ τηλεόραση μέσω της βίας και της πορνείας και όλων αυτών των βίαιων σκηνών τα οποία βλέπουν, και προσπαθούν τα παιδιά και αυτά να μιμηθούν τη βιαιότητα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε όλα αυτά διότι γίνεται ένας κυριολεκτικά πνευματικός μεγάλος πόλεμος σήμερα με τις δυνάμεις του κακού. Έχει ξεσπαθώσει τελείως οι δυνάμεις του κακού. Ο δαίμονας έχει βγει πλέον φανερά έξω και πειράζει τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό και του δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πνευματικό πρόβλημα και υλικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε κοντά, πάρα πολύ κοντά στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία μας, στα μυστήρια της Εκκλησίας, διότι με τα μυστήρια της Εκκλησίας, πριν να το τονίζουμε κάθε φορά, εξαγιάζεται η ψυχή του ανθρώπου, βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση, όχι στη διάσταση του κακού που μας επιβάλλει η τηλεόραση, ο τύπος, αυτή η κοσμική ζωή που βλέπουμε, των νυχτερινών κέντρων, των χυδαίων διασκεδάσεων, διότι υπάρχουν και καλές διασκεδάσεις, όπως οι παραδοσιακές όμορφες διασκεδάσεις που κατά παράδοση έχει ο ελληνικός λαός, η χορή ελληνική και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε τι θα πει παράδοση. Όμως αυτοί πολεμούν και τις παραδόσεις, πολεμούν και τα έθιμα και τα ήθη. Γιατί? Γιατί αυτά τα ήθη και τα έθιμα βγαίνουν μέσα από την ορθόδοξη ζωή, μέσα από το ορθόδοξο ήθος, μέσα από το Ευαγγέλιο. Συνυφασμένα είναι με τον Ευαγγελικό λόγο. Πολλά έθιμά μας, τρόπος της κατασκευής των φαγητών ακόμη, οι νηστείες μας, οι γιορτές μας, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ζωή ορθόδοξη που διαπλέκεται με τα έθιμα του τόπου και δημιουργεί την ομορφιά της ζωής μέσα στα πολιτισμένα, στα όμορφα πλαίσια της διασκεδάσεως, της συμφιλιώσεως των ανθρώπων, της ενωριακής ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χωριό, στη μέση του χωριού υπάρχει εκκλησία, γύρω-γύρω είναι χτισμένα τα σπίτια και τα χωράφια είναι ένας τρίτος κύκλος γύρω από όλα αυτά. Και έτσι αυτή η ζωή, αυτό το πρότυπο της ζωής, μας κράτησε ζωντανό το κύτταρο της Ορθοδοξίας τόσες χιλιάδες χρόνια. 2000 χρόνια. Νομίζω ότι
Είπαμε αρκετά για το θέμα των προφητείων και θα έπρεπε να τις συνδέσουμε και λίγο τις προφητείες αυτές με τις προφητείες Αποκαλύψεως, οι οποίες προφητείες Αποκαλύψεως με κορυφαία προφητεία το χάραγμα και το 666 που συνδέεται με το barcode system μας φέρνει την ανησυχία αυτών των χρόνων και αυτή η ανησυχία θα φέρει κάποιο όφελος, διότι τελικά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο και γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δίχως να το θέλουν, είτε εσκεμμένος είτε επειδή έτσι ήρθαν τα πράγματα για αυτούς, επαληθεύουν την προφητεία της Αποκαλύψεως για το 666. Την επαληθεύουν με τρόπο καταπληκτικό. Επίσης, από άλλους μελετητές έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και το έχουμε δει και εμείς και το έχουμε διαπιστώσει από το ρωσικό λεξικό, ότι η λέξη άψυνθος, μια πληγή που πέφτει στην Αποκάλυψη, έχει σχέση με το Τσέρνομπιλ. Είναι η ίδια λέξη μεταφρασμένη στα ουκρανικά. Άψυνθος σημαίνει Τσέρνομπιλ. Είναι μόνο αυτές οι προφητείες της Αποκαλύψεως? Όχι. Είναι πάρα πολλές. Θα άξιζε για κάθε μία από αυτές να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε πώς κινείται το προφητικό πνεύμα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, των Αγίων. Έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος μας έχει πάρα πολλές προφητείες και θα άξιζε κάποτε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Ισαπόστολο, ο οποίος έκανε τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει ένα σημερινό Υπουργείο Παιδείας. Ίδρυσε 1.100 σχολεία, από ό,τι λένε, μόνο 150 σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο. Ο μέγας αυτός διδάχος και προφήτης της Ορθοδοξίας, ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ετωλός, είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της δυνάμεως του Θεού, το πώς φωτίζει τους δικούς του ανθρώπους ο Θεός για να μπορούν να δημιουργήσουν όλα αυτά που δημιουργούν τις προφητείες τους και όλα εκείνα. Κάτι ακόμα που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε λίγο για το Πρωτευαγγέλιο. Τι σημαίνει Πρωτευαγγέλιο? Το είπαμε στην αρχή. Όμως, κοντά στο Πρωτευαγγέλιο, για να κλείσουμε πάλι όπως αρχίσαμε, θα έλεγα ότι η νέα εποχή έχει προσθέσει τη δική της νότα. Η νέα εποχή είναι η εποχή του υδροχώου, είναι η εποχή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να φέρουν τη νέα τάξη και τη νέα εποχή. Είναι, όπως είπαμε και σε άλλες συζητήσεις μας, εκείνο που αφορά όλες τις αντίχριστες δυνάμεις του πλανήτη, όλους εκείνους οι οποίοι αντιμάχονται τα ορθόδοξα κράτη και εκείνους που δυστυχώς σήμερα κυριαρχούν. Όμως υπάρχει Θεός και βλέπει. Δεν θα κυριαρχήσουν στο τέλος. Ο Κοσμάς ο Ετωλός έχει μια προφητεία καταπληκτική για τους αγαρινούς, οι οποίοι αγαρινοί, η Άγαρ είναι τύπος της Παλαιάς Διαθήκης, της δούλης δηλαδή, και μια προφητεία για τον γιο της, μάλλον για τη Σάρα, που είναι ο τύπος της Καινής Διαθήκης, της ελεύθερης, διότι η σκλαβιά του νόμου, του παλαιού, του μωυσαϊκού νόμου, την απελευθέρωσε η ελεύθερη βούληση της χριστιανικής διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Για τους αγαρινούς λοιπόν υπάρχει μια προφητεία, ο Κοσμάς ο Ετωλός μας τη λέει. Η προφητεία αυτή λέει ότι θα διχαστούν σε τρία κομμάτια οι αγαρινοί. Το ένα κομμάτι θα σφαγεί, το άλλο κομμάτι θα γίνει ορθόδοξο και το τρίτο κομμάτι θα αποθηθεί στα βάθη της Ασίας από όπου και ήρθε όταν έκανε την επίθεση εναντίον της Ορθοδοξίας. Όπως είπαμε, αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς περισσότερη ώρα με αυτές τις προφητείες, γιατί είναι προφητείες που αφορούν και την Ελλάδα μας και το έθνος μας και δυστυχώς την επάρατο συνθήκη Σέγγεν, η οποία έρχεται και μας θυμίζει ότι πρέπει να είμαστε εν γρηγόρση και ή Θεός με θυμών, ουδής καθημών, διότι ο Κύριος μας μας έδωσε και πνεύμα ανδρείας και πνεύμα αισιοδοξίας και πνεύμα αγάπης, ούτως ώστε να είμαστε από όλες τις μεριές κατοχυρωμένοι και να μπορούμε να αντιδρούμε στα σχέδια αυτά των παρανόμων. Εκείνων που ζητούν να διαλύσουν την Ορθοδοξία και που στο τέλος δεν θα το καταφέρουν βεβαίως. Έρχεται η στιγμή
που θα δούμε μεγάλες ιστορικές ανακατατάξεις. Όμως, εμείς στεκόμαστε πάντα κοντά στο Θεό. Να είστε καλά, μέχρι την άλλη φορά, ή Κύριος με θυμών, ουδείς καθημών. Πολλά συμβαίνουν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και δεν είναι ανεξήγητα όπως νομίζουν μερικοί. Όλα εξηγούνται γιατί μας σοφίζει ο Θεός μέσα από το Ευαγγέλιο Του. Το Ευαγγέλιο είναι πηγή σοφίας και για αυτόν τον κόσμο και για τον κόσμο τον επέκεινα. Άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα, τα συμπεράσματα που βγάζει είναι αντίστροφα από εκείνα τα οποία θα έπρεπε να βγουν. Και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος που ζούμε, η κοσμική ζωή, είναι ο αντίποδας της ζωής του Ευαγγελίου. Από ποια άποψη είναι αντίποδας? Από την άποψη ότι αυτά που βλέπει ο κόσμος σαν σωστά, τις περισσότερες φορές είναι λάθος. Και μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευαγγελική γνώση και έχει μπει στην ευαγγελική νοοτροπία και ξέρει πώς είναι ο ευαγγελικός λόγος, μπορεί να δώσει ερμηνείες σωστές και για αυτόν τον κόσμο. Θα μου πείτε, ο πόλεμος στη Σερβία και το Κυπριακό έχουν σχέση με τον Ευαγγελικό Λόγο? Εμέσως έχουν. Εμέσως μπορούμε να δούμε τον πόλεμο εναντίον των Ορθοδόξων κρατών, πράγμα που στο Ευαγγέλιο αναφέρεται σε πολλούς τόνους και θα πούμε μόνο ένα για να καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι για τι πράγμα μιλάμε. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη, αλλά μάχαιρα. Δηλαδή, το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος. Θα σκοτώσει ο πατέρας, ο άπιστος, τον πιστό γιο του. Και θα χωρίσω, θα χωριστεί ένα και νεμού η νύφη από την πεθερά και η κόρη από τη μητέρα της. Και τα είδαμε αυτά τα περιστατικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία της Ρώμης. Άνθρωποι, πατέρες, θα σκοτώνουν τα παιδιά τους επειδή έγιναν χριστιανοί. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος αυτός που γίνεται από τις δυνάμεις του κακού, από τις δυνάμεις του σκότους, στα παιδιά του φωτός. Τους ανθρώπους που θέλουν να πιστεύουν στην αιώνια ζωή, να πιστεύουν στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν εξηγείται και γιατί σήμερα πολεμούν την Ορθοδοξία όλοι οι συνασπισμοί των αντιχρίστων, είτε ΝΑΤΟ λέγεται, είτε ΟΗΕ λέγεται, είτε εβραϊκό λόμπι της Αμερικής, είτε Τούρκοι, είτε Πάπας. Γι' αυτό λοιπόν δεν λένε το Κυπριακό. Γιατί η ΟΚ πιέζει για τις νέες ταυτότητες την Ορθόδοξη Ελλάδα? Υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος? Βεβαίως υπάρχει. Γιατί ο ψευδομακεδόνας Γκριγόροφ παίζει αυτό το παιχνίδι? Γιατί ο Πάπας, η ΟΚ και η Εβραιομασονία δεν θέλουν οι ελληνικές ταυτότητες να γράφουν ελληνικός Έλληνας Ορθόδοξος? Αν και υπάρχουν πολλά τροτά στη σημερινή κοινωνία μας, πάρα πολλά τροτά, αγαπητοί φίλοι, και έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το δρόμο του Θεού, εν τούτης φαίνεται ότι η καρδιά της Ορθοδοξίας, η καρδιά της αληθινής πίστεως στον Χριστό χτυπάει στην Ελλάδα μας. Και κατά κάποιο τρόπο σηκώνουμε ένα σταυρό μαρτυρίου, γιατί βλέπουμε ότι καταπατείται τελείως το δίκαιό μας, βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον μας και κανείς δεν είναι συμπαραστάτης μας. Εκτός από τους Ρώσους, τους ομόθρησκους λαούς μας, οι άλλοι λαοί μας εχθρεύονται και με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας χτυπήσουν. Ένα χτύπημα είναι οι νέες ταυτότητες. Η απειλή, η διαρκής απειλή των Τούρκων, των αντιχρίστων αγαρινών εναντίον της Ελλάδος.
Όπως είπαμε, τα επιτρέπει ο Θεός αυτά, γιατί και εμείς δεν είμαστε εντάξει απέναντι στο Θεό. Δεν είμαστε πραγματικοί Ορθόδοξοι. Είμαστε ψεύτικοι Ορθόδοξοι. Δεν είμαστε αληθινοί Ορθόδοξοι. Δεν έχουμε μαρτυρία σαν λαός, Ορθόδοξη μαρτυρία. Όμως υπάρχει Ορθοδοξία στην Ελλάδα, παρόλα αυτά. Υπάρχει το Άγιον Όρος, το οποίο είναι κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Υπάρχει ακόμα μέσα στην καρδιά του Έλληνα η Ευλάβεια, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, η Ευλάβεια στα πατροπαράδοτα ήθη και θυμά μας, την Ορθοδοξία, και σε αυτό που εκφράζεται σαν αγάπη προς το Θεό, προς τον Ιησού Χριστό. Το βλέπουμε περισσότερο στην επαρχία, στην περιφέρεια. Το βλέπουμε στην Κρήτη. Το βλέπουμε σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Το βλέπουμε στους ποντίους που έρχονται. Μια ευλάβεια υπάρχει. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν τους άλλους να πιστεύουν ότι εμείς είμαστε περίεργοι, ιδιότροποι και μονολυθικοί. Εμείς που δεν θέλουμε να νοθεύσουμε την Ορθοδοξία με κανένα άλλο δόγμα. Ούτε με τους παπικούς, ούτε με τους προτεστάντες, ούτε με κανένα άλλο δόγμα, δεν θέλουμε να νοθεύσουμε την Ορθοδοξία. Δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με αιρετικούς. Μας το απαγορεύει η Ορθοδοξία μας, οι κανόνες της Ορθοδοξίας. Οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν επικοινωνία με αιρετικούς. Να μην συντρώγεις, ούτε χαίρε, λέει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Ιωάννης, να μην έχεις με αιρετικό. Με τα πρώτη και δευτέρα νουθεσία μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγκατέλειψε εκείνον ο οποίος δεν θέλει να ακούει. Κι έτσι, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα αντισταθούμε στα σχέδια των παρανόμων, των αιρετικών, οι οποίοι θέλουν να βάλουν και την Ορθοδοξία μέσα σε ένα σύστημα, σε ένα πολυεθνικό σύστημα θρησκειών, τον οικουμενισμό. Κάθετα αντίθετοι είμαστε με τον οικουμενισμό, κάθετα αντίθετοι είμαστε με την ένωση με τον Πάπα, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Μάρκος ο Ευγενικός έδωσαν αγώνα μέχρι αίματος, θυσία αυτοθυσία, για να μην γίνει η ένωση. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο θα σας φανεί περίεργο, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Πολλοί είναι εκείνοι οι Ορθόδοξοι μελετητές, συγγραφείς, θεολόγοι έγκριτοι, οι οποίοι λένε ότι ήταν εύνοια θεϊκή το ότι πέσαμε στα χέρια των Τούρκων και δεν πέσαμε στα χέρια του Πάπα. Γιατί οι Τούρκοι αποδείχθηκε ότι σεβάστηκαν τα μοναστήρια και τη θρησκεία μας. Μέχρι σε ενός βαθμού σεβάστηκαν και το φανάρι το άφησαν ελεύθερο και πολλά άλλα μέρη της χώρας μας άφησαν να λειτουργούν οι εκκλησίες, να υπάρχει το κρυφό σχολείο. Ο Πάπας δεν θα δεχότανε επουδενή να λειτουργεί ορθόδοξο κρυφό σχολείο. Το κυνήγησε ανηλαιώς και εξουδετέρωσε κάθε αντίδραση χάρη του παπισμού. Ο Βατικάνιος, αυτός λύκος, χάρη του παπισμού εξουδετέρωσε κάθε αντίδραση των ορθοδόξων λαών. Εξαγόρασε συνειδήσεις, πλήρωσε πολλούς για να γίνουν καθολικοί. Ρώμαιο καθολικοί, όπως θέλετε, πέστε το. Έτσι λοιπόν, εκείνοι που επιβουλεύονται σήμερα και έχουν σχέδια είναι η ΟΚ, ο Πάπας και η Μασονία που κρύβεται πίσω, οι Εβραίοι με την Bilderberg και με όλες αυτές τις τοές, οι οποίοι προσπαθούν και θέλουν να αλώσουν την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, αγαπητοί φίλοι. Ακόμα και το Άββατο του Αγίου Όρους, για το οποίο κάνει ένσταση ο Πάπας, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι μέσα στο σχέδιο και αυτό, το σχέδιο του Τζοβάνι Βέκο, που είναι η άλωση του Αγίου Όρους. Εμείς πρέπει να τα ξέρουμε και να φροντίζουμε να κρατούμε σαν κόριο οφθαλμού την Ορθοδοξία, γιατί η Ορθοδοξία είναι σαν το μάτι που δεν μπορεί να σηκώσει μέσα το παραμικρό σκουπιδάκι. Δεν το δέχεται, δεν το ανέχεται. Δεν μπορεί να νοθευτεί η Ορθοδοξία.
Και ήταν ευτύχημα λοιπόν κατά πολλούς μελετητές και θα βρεθεί, θα βρεθούν και από εσάς ίσως πολλές απόψεις που να είναι προς το μέρος αυτό, και η προσωπική μου άποψη, ταπεινή μου άποψη είναι ότι πραγματικά ήταν εύνοια του Θεού ότι δεν πέσαμε στα χέρια του Πάπα αλλά των Τούρκων. Δεινοπαθήσαμε μεν, αλλά διατηρήσαμε το πολυτιμότερο πράγμα που είναι η Ορθοδοξία και η ψυχή μας. Γιατί δύο πράγματα μας χρειάζονται, Χριστός και ψυχή. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα δώσουμε και να μην χάσουμε τίποτα. Αλλά αν δώσουμε Χριστό και ψυχή, τα χάσαμε πλέον όλα. Το Φεβρουάριο του 1993 η Υπουργός κυρία Τσουδαρού είπε στους δημοσιογράφους: «Την αναγραφή του Χριστιανός Ορθόδοξος και γενικώς του θρησκεύματος στη νέα ταυτότητα την απορρίπτει το Ισραηλιτικό λόμπι της Αμερικής και μας πιέζει». Είναι ένα ντοκουμέντο αυτό, γράφτηκε στις εφημερίδες. Η κυρία Τσουδαρού μας είπε ότι το λόμπι της Αμερικής θέλει να μας αλλάξει τις ταυτότητες και να μας τις κάνει όπως θέλουν αυτοί. Είναι ένα κατάντημα αυτό, αγαπητοί φίλοι. Είναι ένα κατάντημα, διότι έρχονται εκείνοι οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό επί 2.000 χρόνια, οι σιωνιστές Εβραίοι, και αξιώνουν να φύγει το Χριστιανός Ορθόδοξος από τις ταυτότητές μας. Δεν πρέπει κανείς Ορθόδοξος να το δεχτεί αυτό, διότι αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικά παράτερο προς τη συνείδηση αυτού του λαού. Εμείς είμαστε 98,3 βαπτισμένοι Ορθόδοξοι στην Ελλάδα και η συντριπτική πλειοψηφία. Οι Εβραίοι της Ελλάδος είναι μόνο 10.000. Δεν μπορούν αυτοί λοιπόν να αξιώνουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν με τις δικές τους ταυτότητες. Εμείς πρέπει να γράφουμε πάνω Χριστιανός Ορθόδοξος. Και ανησυχούν για ένα νέο διωγμό ίσως, διότι βλέπουμε ότι κάνουν συνεχώς διαμαρτυρίες για ρατσισμό. Φοβόνται το ρατσισμό οι Εβραίοι. Και με το δίκιο τους, γιατί ο Χίτλερ, χάρη αυτού του ρατσισμού που πρόβαλε σαν επιχείρημα, εξόντωσε αρκετούς Εβραίους και πολλούς άλλους. Είναι λοιπόν δυνατόν να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, οι μειονότητες? Θέλουν να φακελώνουν την ανθρωπότητα, θέλουν να τη βάλουν την ανθρωπότητα μέσα σε ηλεκτρονικά δεσμά, αλλά να μην φαίνονται αυτοί ότι είναι Εβραίοι. Όμως δεν ξέρουν ότι με τον αριθμό που θα έχει, τον αύξοντα αριθμό, το barcode, θα ανακαλύπτει αμέσως από το κομπιούτερ τι υπηκότητα έχεις. Και έτσι γι' αυτό και αυτοί τώρα τρέμουν. Να λοιπόν, οι σιωνιστές, οι σκληροί, θέλουν τις ταυτότητες, ενώ ο λαός των Εβραίων τις φοβάται, και ο κάθε λαός που έχει σόφρονα νου και λογισμό τις φοβάται αυτές τις ταυτότητες. Το Υπουργείο μας είπε ότι θα υπάρχουν πάνω στις ταυτότητες μία λωρίδα. Η λωρίδα αυτή θα είναι μία μαγνητική λωρίδα η οποία θα χωράει πολλές χιλιάδες λέξεις, για άλλους 100, για άλλους 1 εκατομμύριο λέξεις. Με την τεχνολογία βεβαίως μπορεί να χωρέσει οσιασδήποτε λέξεις μπορεί να φανταστεί κανείς. Ένα ολόκληρο τόμο βιβλίου θα χωράει αυτή η μαγνητική λωρίδα, την οποία όμως κανείς από εμάς δεν θα έχει πρόσβαση και δεν θα ξέρει αν αυτή η λωρίδα είναι δική του ή ξένη και τι γράφει γι' αυτόν. Θα έχουμε λοιπόν επάνω μας ένα φάκελο που θα μπορούν τα μυστηριωδώς κατασκευασμένα αυτά άκρως μυστικά στην κατασκευή τους κομπιούτερ των σιωνιστών να ελέγχουν τον κόσμο. Αφού λοιπόν αυτή η λωρίδα χωράει 100.000 λέξεις, πώς θα ξέρουμε εμείς τι λέξεις είναι αυτές, αφού δεν θα έχουμε πρόσβαση και μηχάνημα να διαβάσουμε τι λέει επάνω για μας? Και πού ξέρουμε εμείς μέσω των κομπιούτερ των Βρυξελών αν οι πληροφορίες των ταυτοτήτων δεν φτάνουν μέχρι τον Πάπα, φίλο των σιωνιστών και εχθρών της Ελλάδος, αφού τα κομπιούτερ τα δικά μας τα συνδέονται με τα κομπιούτερ της ΕΟΚ, το θηρίο, το τεράστιο κομπιούτερ, το 666 θηρίο, το οποίο δουλεύει με το σύστημα barcode. Αυτός λοιπόν ο 666 στην Αποκάλυψη αναφέρεται σαν αριθμός του Αντιχρίστου και είναι πια κοινό και γνωστό. Μα για τόσο αφελείς μας περνάνε οι Ευρωπαίοι και οι Εβραίοι της ΕΟΚ, οι κύριοι Ντελόρ, Μιτεράν, Σιράκ, οι Βάιλ, δεν θυμάμαι το όνομα του καινούργιου τώρα, πως είναι το αντικαταστάτη του Ζακ Ντελόρ, ο οποίος θα δώσει Σαντέρ, ο Σαντέρ. Μας περνάνε λοιπόν για τόσο αφελείς, όχι. Αλλά είχαμε και τον αρχισιωνιστή
τον Δόκτωρ Κίσιγκερ, το σφαγέα της Κύπρου, ο οποίος μας, για να προφυλάξει τα νότα του Ισραήλ, έκανε όλο αυτό το μπλοκάρισμα του Σκοπιανού, το Μακεδονικό παγιδεύει τη Βόρεια Ήπειρο και εμφανίζεται να υποστηρίζει τους Τούρκους. Ούτε εν ισόρυζο θα έπρεπε να υποστηρίζονται οι Τούρκοι, διότι οι Τούρκοι δεν πολέμησαν ποτέ, δεν έδωσαν ούτε μια σταγόνα αίματος για την ελευθερία της ανθρωπότητας όπως εμείς οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι λαοί, και έτσι δεν θα έπρεπε ούτε στο ίδιο τραπέζι ούτε εν ισόρυζο να υπολογίζει ότι θα μπορούσαμε εμείς να καθίσουμε. Προσπάθησαν να διαλύσουν το Σέρβικο στρατό για να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στα χέρια της η Τουρκία να χτυπήσει την Ελλάδα, τον αιώνιο αντίπαλό της. Εμείς όμως ξέρουμε καλά τι συμβαίνει. Έχουν γνώση οι φύλακες, γι' αυτό περιμένουμε να δούμε ως που θα πάει το πράγμα, αλλά πρέπει κάπου κι εμείς να αντιδρούμε. Η αντίδρασή μας θα είναι ειρηνική. Θα είναι μια αντίδραση η οποία θα περικλεί ενημέρωση των αδελφών μας Ορθοδόξων, μιας και αυτή η ενημέρωση μέσα από τα μέσα, μαζικής ενημέρωσης είναι φρικαλέα, είναι αντιενημέρωση, είναι ενημέρωση που κάνει ο Πάπας και η ΟΚ και όχι οι Έλληνες στα συμφέροντα των Ελλήνων. Σχεδιάζουν λοιπόν αυτοί με τις λέσχες της Ρώμης και της Bilderberg να αλώσουν την Ελλάδα. Το είπανε φανερά, θέλουμε να κόψουμε την Ελλάδα στη μέση, θέλουμε να της δώσουμε ένα τελειωτικό χτύπημα γιατί μας εμποδίζει στα σχέδιά μας στο Αιγαίο και σε όλα αυτά τα μέρη που θέλουν αυτοί να δράσουν, να γλιτώσουν τα πετρέλαια για να έχουν αυτοί τα πετρέλαια που εμπορεύονται το αίμα του κόσμου και εμείς να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα ακολουθούμε το πρόγραμμά τους. Αλλά θα έπρεπε σήμερα να υπάρχει ένας νέος Κολοκοτρώνης, ένας ασυμβίβαστος και θαραλέος ηγέτης Έλληνας, ο οποίος θα τους έλεγε: «Κύριοι, αφήστε τα αυτά που ξέρετε, εδώ είναι Ελλάδα». Όπως είπαν οι Σέρβοι, ύψωσαν το ανάστημά τους μπροστά στη νέα τάξη των πραγμάτων και η νέα τάξη τα βρήκε σκούρα με τους Σέρβους. Απέδειξαν ότι αν είσαι αποφασισμένος, σε υπολογίζουν και πάρα πολύ μάλιστα. Όμως, παρόλα αυτά, ο Θεός μέσω των προφητών του μας έχει δώσει το στίγμα των εξελίξεων. Μας έχει πει ότι θα φυλάξω εγώ την Εκκλησία μου. Μη φοβάστε, μη θορυβήστε, θα τη φυλάξω, θα την επαναφέρω. Θα την προστατεύσω στην έρημο που θα βγει με τα φτερά του Αϊτού και θα τη σκεπάσω. Και εκεί πρέπει, στα λάνθαστα αυτά λόγια, στα διάψευστα λόγια του Σωτήρος μας Χριστού, να στηρίζουμε την πίστη μας. Να στηρίζουμε τη δύναμή μας και το πιστεύω μας. Να μην φοβούμεθα τα επερχόμενα δεινά, αλλά να έχουμε πίστη ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει οπωσδήποτε και θα διώξει κάθε κακό από την πατρίδα μας. Φτάνει εμείς να ξυπνήσουμε, να ξαναδούμε τα πράγματα όπως είναι, να γίνουμε πραγματικοί Ορθόδοξοι. Όχι Ορθόδοξοι της ταυτότητος, αλλά Ορθόδοξοι σοβαροί, σωστοί, αγωνιζόμενοι, το καταδύναμη να μπορέσουμε και τον εαυτό μας να φέρουμε κοντά στο Θεό, αλλά και τους συνανθρώπους μας και την πατρίδα μας, άγρυπνα να προσπαθήσουμε να την έχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Στην εποχή της εξάπλωσης του λόγου, του θείου λόγου παγκοσμίως, που αρχίζει από τώρα, πρέπει να πρωτοστατήσουμε. Υπάρχει μια προφητεία στο 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου που λέει ότι θα έρθει εξάπλωση του Ευαγγελίου πρώτα και μετά ο κόσμος θα καταστραφεί. Θα πρέπει να βρεθούμε αναπολόγητοι όσοι δεν πιστεύουμε. Θα πρέπει να βρεθούμε αναπολόγητοι όσοι μάθαμε
τι είναι Χριστός, τι είναι Χριστιανισμός από τα παιδικά μας χρόνια και αλλάξαμε την πίστη μας. Γίναμε βουδιστές, γίναμε αποκρυφιστές, γίναμε σεϊντολόγοι, γίναμε νέα ακρόπολη, γίναμε μασόν, γίναμε ρόταρι, γίναμε όλα αυτά τα καινούρια αιρετικά σχήματα που μας έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχουμε ευθύνη. Και αν τα μικρά παιδιά παρασύρονται περισσότερο, εμείς έχουμε την ευθύνη να τους πούμε, να τους δώσουμε το στίγμα. Η Εκκλησία να βγει πιο δυνατά μπροστά με το λόγο του Ευαγγελίου. Διότι αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου είναι πυρ αναλύσκων. Είναι φωτιά που καίει. Είναι δίστομος ρομφαία, η οποία εξοντώνει το κακό. Χτυπάει οτιδήποτε αντίθετο και φέρνει την αλήθεια, το φως, την αγάπη στον κόσμο. Ο λόγος του Ευαγγελίου θα εξαπλωθεί, αγαπητοί φίλοι. Είναι η εποχή που ζητάει ο Χριστός τους νέους αποστόλους του, εκείνους τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση θα ξεπεράσουν τα προσωπικά τους και θα βγουν μπροστά με αυτοθυσία και θα πούν ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε τον αποστολικό λόγο να βγούμε στην Ευρώπη, να βγούμε στα κανάλια, να βγούμε στη τηλεοράση. Σήμερα υπάρχουν τόσα μέσα που έχει δώσει, έχει επιτρέψει ο Θεός να υπάρχουν τόσα πολλά μέσα, ηλεκτρονικά μέσα, μέσα δορυφορικά. Μπορεί μια εκπομπή που ακούγεται εδώ αυτή τη στιγμή με ένα σύστημα, με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού να ακουστεί στο δορυφόρο και να μεταδοθεί στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε όλες τις υπήρους. Το θαύμα αυτό δεν έγινε μόνο για εκείνους που θέλουν να χειρίζονται αντίχριστα τα μηχανήματα αυτά. Δεν έγινε για τους αντιχρίστους. Έγινε και για εμάς τους χριστιανούς. Η νέα τεχνολογία πρέπει να γίνει κτήμα και ημών των Ορθοδόξων, οι οποίοι σαν νέοι ιεραπόστολοι θα δώσουμε πάλι τα φώτα στην ανθρωπότητα. Η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πνευματική υπερδύναμη του πλανήτη. Όσο και αν θέλουν να σκεπάσουν το φως της, όσο και αν θέλουν να θολώσουν το διαυγή και διάφανο ουρανό της, όσο και αν θέλουν να σκεπάσουν την ιστορία της, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν ποτέ. Γιατί το φως διαλύει το σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν μπορεί να αντισταθεί στο φως. Η αγάπη του Χριστού είναι εκείνη που μας φέρνει πάντοτε κοντά τον έναν με τον άλλον. Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι εκείνος, είναι το ζητούμενο της μιας ανθρωπότητας που μαστίζεται από τον μονισμό, από τον αντιχριστιανισμό, από την αποθέωση της επιστήμης, από τον νιτσεϊσμό, τον φροϊδισμό και τη λατρεία της επιστήμης, τη νέα ειδωλολατρία. Αυτή η Ευρώπη, η οποία είναι ανερμάτιστη, η Ευρώπη των αλκοολικών, η Ευρώπη του AIDS, η Ευρώπη των αθέων ανθρώπων, των αδιαφόρων για τα θρησκευτικά θέματα, για τη σωτηρία της ψυχής των, αυτή η Ευρώπη μας έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Υπάρχει και η έφορη γη που θα πέσει ως σπόρος και θα φυτρώσει. Δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι ίδιοι. Υπάρχουν εκείνοι που διψάνε να μάθουν τι σημαίνει Ορθοδοξία και φως. Είναι εκείνοι οι οποίοι και αυτοί μπορεί να γίνουν άλλας και φως, όπως μας λέει ο Κύριος. Γιατί άλλας και φως και πόλης η οποία δεν κρύβεται πρέπει να είναι κάθε Ορθόδοξο σήμερα, ο οποίος θέλει να τιμά τον τίτλο του Ορθοδόξου. Αλάτι για ένα κόσμο που σαπίζει κυριολεκτικά, και έχουμε δει το σάπισμα αυτού του κόσμου πάρα πολλές φορές μπροστά μας και ξέρουμε τι σημαίνει σάπιος κόσμος. Σαπίζει ο κόσμος και δεν έχει τρόπο, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε αυτή τη σύψη. Ο μόνος τρόπος είναι να αρτιστεί η πληγή αυτή που σέπεται να αρτιστεί με το άλας του Ευαγγελικού Λόγου για να σταματήσει η σύψη και το μέλος να επανέλθει στο φυσιολογικό, να ξαναθραφεί η πληγή
και να γίνει αρμονικό το μέλος του σώματος που έχει πάθει τη σύψη, διότι μέλη του σώματος είμεθα όλοι οι άνθρωποι της γης, απανταχού Ορθόδοξοι, αλλά και χριστιανοί, χριστιανοί εκείνοι που διψάνουν για την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί Γερμανοί και έχουμε συζητήσει πολλές φορές με ανθρώπους τέτοιους οι οποίοι διψάνε και μας ρωτάνε τι είναι ο κοσμασιωτολός, τι είναι τα πατερικά κείμενα. Θέλουμε και εμείς να διαβάσουμε Μέγα Βασίλειο στα γερμανικά. Θέλουμε να διαβάσουμε τα πατερικά σας κείμενα. Έχουμε διαβάσει τους αρχαίους. Είναι σπουδαίοι. Έχουν γνώσεις. Δώσαν τη δημοκρατία. Αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω. Υπάρχει ο Ευαγγελικός Λόγος. Ο Λόγος εκείνος που μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που παρηγορεί τον άνθρωπο, που τον κάνει να αισθάνεται πραγματικά ότι ζει, ότι βρίσκεται κοντά στο Θεό, στην αγκαλιά του Θεού, και ότι έχει ένα μέλλον, μια πορεία, να κοιτάζει προς τον ουρανό, διότι ο άνθρωπος γεννήθηκε να κοιτάζει ψηλά, άνω θρόσκο. Ο Μέγας μελετητής της ψυχής και συγγραφεύς Ντοστογεύσκη είπε τα εξής λόγια πλησιάζοντας προς το θάνατό του. Διάβασα πολλά βιβλία και έγραψα αρκετά βιβλία, όμως ένα βιβλίο στάθηκε στα τελευταία της ζωής μου το πιο παρήγορο. Εκείνο που με παρηγόρησε μου έδωσε δύναμη να μην φοβάμαι το θάνατο και να ελπίζω στην αιώνια ζωή. Και αυτό είναι η Αγία Γραφή. Αυτά είπε ο Μέγας αυτός, σοφός της ανθρωπότητας, ο Ντοστογεύσκη, που έχει γράψει θαυμάσια έργα, και συνιστώ στους αγαπητούς φίλους να διαβάσουν στους αδερφούς Καραμαζόφ ένα διάλογο που κάνει ο ένας αδερφός με τον άλλον, που είναι ο διάλογος του ιεροεξεταστή. Εκεί θα δουν ανάγλυφα πώς αντιλαμβάνεται και ο Ντοστογεύσκη τον Πάπα και τον Παπισμό. Περιγράφει μια συγκλονιστική σκηνή. Φεύγουμε λίγο από το θέμα, αλλά θα επανέλθουμε. Περιγράφει μια συγκλονιστική σκηνή όπου ο Χριστός εμφανίζεται σε μια πόλη της Ισπανίας, στη Βαλένσια. Ο κόσμος, μόλις βλέπει τον Χριστό, τον επροσκυνάει. Φέρνει τους παράλυτους. Φέρνει τους τυφλούς. Ο Χριστός τους γιατρεύει όλους. Και ξαφνικά, σαν σκιάχτρο από τη γωνία, μαζί με τους αστυνομικούς πετάγεται ο ιεροεξεταστής. Ξερακιανός, μοβόρος, μαυριδερός, με γαμψή μύτη, σαν αρπακτικό όρνεο. Βλέπει τον Χριστό. Γυρίζει στους στρατιώτες και λέει: «Συλλάβετε τον». Συλλαμβάνει τον Χριστό, τον εφυλακίζει και το βράδυ πηγαίνει στο κελί του Χριστού με μια λάμπα και εκεί τον ανακρίνει. Ο Χριστός στέκεται μπροστά του με δεμένα χέρια όπως ο νυμφίος. Και τι κάνει? Τον εκοιτάει και δεν μιλάει καθόλου. Και εκείνος του εξηγεί πως το υπέροχο πνεύμα της ερήμου του έδωσε την ευκαιρία να δώσει ψωμιά στον κόσμο και αυτός το αρνήθηκε. Ο παπισμός δηλαδή ήταν το πνεύμα εκείνο της ερήμου που έδωσε στον κόσμο να φάει, και έτσι ο κόσμος αγάπησε τον Πάπα. Πολλά άλλα έχει μέσα το θέμα αυτό του ιεροεξεταστή, όμως το πιο βασικό από όλα, αγαπητοί φίλοι, είναι να παρακολουθούμε τη σύγχρονη Ορθοδοξία μας. Το τι συμβαίνει. Να έχουμε την καλή ανησυχία ότι πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που λέγεται Νέα Ιεραποστολή. Η Ορθοδοξία σε όλους τους λαούς της γης στέλνει το μήνυμα της Αναστάσεως, στέλνει το μήνυμα της αιωνιότητος, στέλνει το μήνυμα της αδελφοσύνης των λαών, στέλνει το μήνυμα της αγάπης. Η Ορθοδοξία είναι επιφορτισμένη και θα μας το ζητήσει ο Κύριος αυτό από μας που έχουμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, εμείς πάλι να το ξαναδώσουμε σε εκείνους που στερούνται τα νάματα της αληθείας, το λόγο της αληθείας, το φως, την αλήθεια την ίδια που είναι ο Κύριός μας. Εύχομαι σε όλους να αντιληφθούν τα μηνύματα αυτών των καιρών και να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους. Να βάλετε κι εσείς, αγαπητοί φίλοι, το λιθαράκι σας όπου μπορείτε. Οι δύο συμμορφωμένοι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν, μπορεί να γράψουν σε εφημερίδες
να βγουν σε κανάλια, να μιλήσουν, να δώσουν την ομολογία τους και να διατρανώσουν την πίστη τους στον ένα, στο μοναδικό, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, όπως είπαμε, θα μας ζητήσει στην απολογία Του, αφού είχαμε τα εχέγγυα και μπορούσαμε και αφού ξέραμε να μην κάνουμε κάτι, μια προσπάθεια για ένα κόσμο που χάνεται, ένα κόσμο που πολιτοποιείται, που συντρίβεται, ένα κόσμο που βρίσκεται στα πρόθυρα της διαλύσεως, ένα κόσμο που θα γίνει έρμεο ενός κοσμοκράτορα, ενός δικτάτορα του 666, εκείνου που θα καταστρέψει στα τελευταία την ανθρωπότητα πριν έρθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που θα αποκαταστήσει την πραγματική νέα τάξη, διότι η πραγματική νέα τάξη ανήκει στον Κύριό μας. Και ας σφετερίζονται αυτοί λέγοντας ότι υπάρχει η νέα τάξη δική τους. Αυτή η νέα σατανική τάξη θα διαλυθεί ως διαμαγείας ξαφνικά, ρηπεί οφθαλμού και δεν θα μείνει τίποτα. Ούτε φίλο δεν θα μείνει τίποτα, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Με ένα αφήσιμα του στόματος του Κυρίου θα διαλυθεί. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.